που προσπαθούν πολύ με πρωταγωνιστές σε πολλές περιπτώσεις τη νέα γενιά, τους εφήβους. Το αστεροσκοπείο του Σκίνεκα λοιπόν ανοίγει ξανά τις πύλες του για το κοινό. Συγκεκριμένα την Κυριακή 5 Ιουνίου οι επισκέπτες αναμένεται να παρατηρήσουν τον νυχτερινό ουρανό από τηλεσκόπια. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη, διευθυντή του αστεροσκοπείου του Σκίνακα και διευθυντή Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Καμαραγιωτόπουλε, τι κάνετε? Να σας ευχαριστήσω πολύ. Μια χαρά, μας έχουν λείψει αυτές οι περιπλανήσεις. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις και οι πρωτοβουλίες στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα μετά από 2 χρόνια πανδημίας ξεκινάτε αυτή την προσπάθεια. Ακριβώς, και εμάς μας έχουν λείψει πολύ, γιατί ξέρετε, είναι πάντοτε μας δίνει χαρά να μοιραζόμαστε τον νυχτερινό ουρανό με ανθρώπους που θέλουν να τον δουν και αυτοί, είτε για πρώτη είτε για επαναλαμβανόμενη φορά. Έτσι φέτος, για πρώτη φορά και πάλι μετά από 2 χρόνια λόγω της πανδημίας, το αστεροσκοπείο Σκίνακα ανοίγει και πάλι τις πόρτες του για το κοινό της Κρήτης και όχι μόνο. Και έχουμε και κάτι πιο ενδιαφέρον, γιατί φέτος έχουμε ακόμη ένα τηλεσκόπιο το οποίο θα εγκατασταθεί σε ένα θόλο τον οποίο ολοκλήρωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης πρόσφατα. Εγκαθίσταται τώρα την Παρασκευή που μας έρχεται. Οπότε τον Ιούνιο όσοι έχουν τη χαρά να ανέβουν πάνω στην πρώτη ανοιχτή Κυριακή θα δουν όχι μόνο το παραδοσιακό τηλεσκόπιο που όλοι μας χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα χρόνια, ναι, και βλέπουμε μέσα από αυτό τον νυχτερινό ουρανό, αλλά και ένα καινούργιο τηλεσκόπιο δίπλα του, το οποίο δεν θα το χρησιμοποιήσουμε για να το δούμε, αλλά σίγουρα θα μπορέσουν να ξεναγηθούν σε αυτό. Το οποίο τι δυνατότητες δίνει στους επιστήμονες? Το τηλεσκόπιο αυτό μας δίνει, υπήρχε πάνω στο αστεροσκοπείο μέχρι το 2013, όταν υπήρχε ένας παλιός θόλος δίπλα στο, όσοι έχουν επισκεφθεί θα το θυμούνται, δίπλα στο τηλεσκόπιο 1,3 μέτρων. Αυτός ο θόλος ήταν ένας παλιός θόλος, ο οποίος καταστράφηκε λόγω καιρικών συνθηκών το χειμώνα του 2013. Ευτυχώς καταφέραμε, βρήκαμε χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά προγράμματα, αλλά επίσης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεισέφερε έτσι ώστε να κατασκευαστεί ένα καινούριο κτίριο και να αγοραστεί καινούριο θόλος, μοντέρνος, πολύ γρήγορος, τον οποίο όχι μόνο μπορούμε να καταστήσουμε αυτό το μικρό τηλεσκόπιο 60 εκατοστών που έχουμε, που είναι ρομποτικό, αλλά σύντομα θα ανακοινώσουμε και επίσημα νέα, όπου θα μάθουμε για ένα καινούριο τηλεσκόπιο το οποίο θα είναι και αυτό, θα κατασκευαστεί, έχουμε διεξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και θα εγκατασταθεί στο Σκίνακα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το ανακοινώσουμε επίσημα σε μερικές εβδομάδες από τώρα. Όποιος επιθυμεί να ανηφορήσει έτσι στο αστεροσκοπείο την Κυριακή 5 Ιουνίου πρέπει να δηλώσει συμμετοχή? Όχι, όπως πάντοτε περιμένουμε τον κόσμο στο αστεροσκοπείο μετά τις 5-6 ώρα το απόγευμα, μπορούν να ανέβουν με προσοχή πάντοτε στον δρόμο, αλλά θα τους περιμένουμε πάνω. Θα πρέπει κατά τα γνωστά να έχουμε μάσκες και όλα τα σχετικά. Θα βοηθήσουμε λίγο περισσότερο το προσωπικό του αστεροσκοπείου στη διευθέτηση του κόσμου, έτσι ώστε να μην πιέζεται ο ένας πάνω στον άλλον, γιατί πάντοτε υπάρχει έτσι ενδιαφέρον στη συμμετοχή. Ναι. Θα έχουμε και μικρότερα τηλεσκόπια έξω με μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να περνάει λίγο πιο εύκολα ο χρόνος μέχρι ότου δούμε τον νυχτερινό ουρανό μέσα από το μεγάλο τηλεσκόπιο. Οπότε νομίζω θα είναι μια πολύ ευχάριστη εμπειρία. Μάλιστα. Και βέβαια σας στηρίζει και ο Δήμος Ανογείων σε αυτή την προσπάθεια. Ο Δήμος Ανογείων είναι παραδοσιακά νομίζω ο καλύτερος φίλος μας και 35 χρόνια τώρα, εγώ είμαι 17 χρόνια εδώ στην Κρήτη, είναι εντυπωσιακή η αγάπη που έχουν δείξει, αλλά και το όραμα και το πρακτικό στο να λύνουν αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουμε. Τόσο ο νυν δήμαρχος όσο και προηγούμενοι δήμαρχοι ήταν, και ο κόσμος ολόκληρος του χωριού είναι εντυπωσιακός. Αν δεν υπήρχε ο Δήμος Ανογείων, δεν θα βρισκόμασταν σήμερα στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Χωρίς υπερβολή, αυτό είναι αλήθεια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κύριε Χαρμανδάρη, να σε ευχαριστήσω. Πολλές οι αφορμές στο επόμενο διάστημα να τα ξαναπούμε, οπότε βάζουμε μία ανωτελεία. Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο. Θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,